Κυρία Κομνηνάκα, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνει το όμορφο νησί και το ακριτικό, η ακριτική Λέσβος? Είναι σε ρυθμούς καραντίνας, όπως βέβαια και όλη η χώρα. Ευτυχώς δεν εκδηλήθηκαν πολύ λίγα τα κρούσματα που εκδηλώθηκαν. Ναι, είχατε λίγα, αυτό είναι ευχάριστο. Αν και φοβόντουσαν κάποιοι. Πάντα η ανησυχία. Τις δομές φοβόντουσαν, αλλά δεν είχε τελικά. Σίγουρα δεν είχε μέχρι σήμερα, ωστόσο παραμένει η ανησυχία, γιατί βλέπετε τα παραδείγματα που είχαμε στο Κρανίδι, πώς τέλος πάντων μπορούν σε χώρες όπου δεν γίνονται έλεγχοι να υπάρχουν κρούσματα που δεν τα γνωρίζουμε και να επεκταθούν με τέτοιους ρυθμούς. Πείτε μου κάτι, κύριε Κομνηνάκα, εδώ ξαφνικά χτες αναδείχθη ένα θέμα, αυτή η ιστορία με τα βάουτσερ, που ανάγκασε τον κύριο Μητσοτάκη να παρέμβει και να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας? Αποτελεί σκάνδαλο, όπως λέει, ας πούμε, το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι κάποιος τέλος πάντων λανθασμένη εκτίμηση της ποιότητας του προϊόντος που θα παρήχαν, όπως λέει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι καινούργια ιστορία αυτή με τα ΚΕΚ και τα βάουτσερ. Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή εναντιωθήκαμε, καταρχάς γιατί θεωρούσαμε απαραίτητο οι επιστήμονες αυτό που ασχολούμαι να στηριχθούν πραγματικά και όχι με αυτή την κοροϊδία τώρα της με την εκπαίδευση και τον βάουτσερ. Θεωρούμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος που αποκλείστηκαν έστω από αυτό το μικρό επίδομα, το ειδικό βοήθημα των 800 ευρώ, την ώρα τέλος πάντων που και αυτό το θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχουν πάρθει γενικά για τους αυτοαπασχολούμενους μέτρα πιο ουσιαστικής στήριξης και για το επόμενο διάστημα. Ωστόσο τώρα η ιστορία με τα βάουτσερ και τα κέντρα κατάρτισης δεν είναι καινούργια και είναι και σε ένα βαθμό, αν θέλετε, και υποκριτικό τώρα όλη αυτή η ιστορία που έχει σηκωθεί από τη μεριά και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι γνωστό ότι όταν εμπορευματοποιείται η εκπαίδευση και μάλιστα με τέτοιους όρους, τώρα με την ανάγκη τέλος πάντων για τα διάφορα πιστοποιητικά κατάρτιση κλπ. Πιστεύετε εσείς ότι η ιστορία αυτή με τα βάουτσερ θα έπρεπε την ιστορία αυτή να ακολουθήσει και κάποια παραίτηση πολιτικού προσώπου? Όπως λέει, ας πούμε, η κυρία Γεννηματά βγήκε ανοιχτά και λέει να παραιτηθεί ο κύριος Βρούτσης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ευθύνη βαραίνει όλη την κυβέρνηση και δεν είναι πολιτική επιλογή, αν θέλετε, η απόφαση ενός προσώπου το ότι επιλέγουν να κάνουν αυτού του είδους. Ακολουθεί την όλη λογική της κυβέρνησης να ενισχύονται με κάθε τρόπο επιχειρηματικοί όμιλοι. Δείτε τώρα και σε αυτή την περίπτωση των βάουτσερ, την ώρα που οι αυτοαπασχολούμενοι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με τις εισφορές τους, τα ταμεία, τα ενίκια των γραφείων τους, των σπιτιών τους και χίλια δυο άλλα που τρέχουν, ενώ 1,5 μήνα ουσιαστικά είναι χωρίς δουλειά, θα έπαιρναν 600 ευρώ θα έπαιρνε ο κάθε επιστήμονας και 400 κάτι το κάθε ΚΕΚ για την μετεκπαίδευση. Ότι ουσιαστικά η κατεύθυνση ήταν και σε αυτή την περίπτωση να δώσουν ζεστό χρήμα στους επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι επιλογή του Υπουργού, είναι στην ίδια λογική της κυβέρνησης και αντίστοιχα υπήρχε και σε προηγούμενες κυβερνήσεις το να χρησιμοποιούν τα διάφορα τέτοιου είδους προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας κάθε 3 και λίγο μετά με τις επιταγές της ανεργίας κλπ. Ότι εμείς έχουμε εκφραστεί αυτά τα ζητήματα, ότι θα έπρεπε, αν θέλετε, και τα κονδύλια και τα προγράμματα, τα χρήματα που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι χρήματα του φορολογούμενου λαού, δεν είναι, και αυτά δεν προέρχονται από κάποιο μαγικό κουμπαρά, θα έπρεπε να ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό και να χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν πραγματικά ανάγκες και όχι βέβαια σε τέτοιο είδος. Κυρία Κομνηνάκα, πείτε μου κάτι, επειδή πλέον τα βλέμματα των περισσότερων είναι στραμμένα στην επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα και όλοι εκφράζουν την αγωνία και το φόβο ότι θα υπάρξει μια εργασιακή ζούγκλα
και κυρίως στο κομμάτι των εργαζομένων, γιατί οι επιχειρήσεις εκεί και εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν προβλήματα. Κάποιοι μιλάνε και για 100.000 μικρομεσαίες που μπορεί να κλείσουν. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας, γιατί η κυβέρνηση λέει από την πλευρά της ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, έδωσα τα 800 ευρώ, τα 600, τα 400 στους μακροχρόνια ανέργους, δίνω ρευστότητα στις επιχειρήσεις, θα στηρίξω όσο μπορώ. Εσείς πώς πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και αν φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις μετά τη λήξη της πανδημίας? Κοιτάξτε, καταρχάς, η οικονομική κρίση που είναι δεδομένη και θα παραδέχεται πια όλο και θα έρχεται μετά από την πανδημία, τα σημάδια της, αν θέλετε, της ύφεσης και της καθυστέρησης υπήρχαν πριν από τον κορονοϊό. Η πανδημία προφανώς λειτουργήσε ως καταλύτης να επιταχυνθούν και οι ρυθμοί της ύφεσης. Εμείς αυτό που έχουμε εκφράσει στην ανησυχία μας και στις τοποθετήσεις μας απέναντι σε όλα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι ότι έχει δώσει το πράσινο φως στην εργοδοσία να φέρει και να αξιοποιήσει μια σειρά αντεργατικά μέτρα με αφορμή, αν θέλετε, τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, όμως δυστυχώς έχουμε δει και στο παρελθόν ότι αυτά τα υποτιθέμενα έκτακτα μέτρα γίνονται τακτικά. Για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, βγήκε ο ΣΕΒ και είπε ότι θα μπορούσε να γίνει δανεισμός εργαζομένων από μια επιχείρηση που έχει πλεονάζον προσωπικό σε μια άλλη που έχει ανάγκη. Και αυτό γίνεται, λέει, κατά κόρον στις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις. Και δεν είναι καινούργια και τα ζητήματα, αν θέλετε, της εκπεριτροπής εργασίας, της ελαστικοποίησης, η δυνατότητα που δίνεται, αν θέλει, μια επιχείρηση να κρατάει τους μισθούς εργαζομένους για ένα διάστημα ή να δουλεύουν, τέλος πάντων, εκπεριτροπής. Όλα αυτά τα μέτρα, για να μην συζητήσουμε βέβαια και για το απαράδεικτο της ακόμα και αυτού του καθιερωμένου δικαιώματος του δώρου του Πάσχα, το ότι δόθηκε η δυνατότητα να παραπονηθεί για το καλοκαίρι και αν, τέλος πάντων, δοθεί. Εμείς θεωρούμε ότι δίνεται η κυβέρνηση αυτό που κάνει και που έκανε από την πρώτη στιγμή είναι να ενισχύει τις μεγάλες επιχειρήσεις και, αν θέλετε, και η χρηματοδότηση ή εκεί που πάνε τα μεγάλα χρηματικά ποσά είναι στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στην πραγματική στήριξη των εργαζομένων, των μικρών αυτοαπασχολούμενων. Θεωρούμε τη μεγάλη μερίδα του ουσιαστικά έχει μείνει έξω και από αυτές τις έκτακτες ενισχύσεις της κυβέρνησης. Δεν θεωρούμε ότι θα έπρεπε να παίρνονται οριζόντια μέτρα, θα έπρεπε να στηρίζονται αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη, τα χαμηλότερα εισοδήματα, αυτοί που πραγματικά πλήττονται. Έχουν μείνει απ' έξω οι μικρομεσαίοι αγρότες και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να στηριχθούν με μέτρα που θα βοηθούν, αν θέλετε, όχι μόνο το να αντιμετωπίσουν κάποια έκτακτα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά θα μπορούν να στηριχθούν και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις συνθήκες, λένε, αναστολή πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών ή κάποιων οφειλών. Αν την επόμενη μέρα της πανδημίας οι άνθρωποι που με το ζόρι, μικροί αυτοαπασχολούμενοι που με το ζόρι κατάφεραν να πληρώσουν τις εισφορές του μήνα, κληθούν να πληρώσουν διπλές και τριπλές εισφορές ή αυτοί που κυνηγούν. Ναι, αλλά θα τις πληρώνουν σε πολλές δόσεις. Σε πολλές δόσεις. Άρα τους γίνεται μια διευκόλυνση σε αυτό. Το θέμα είναι ότι με τα εισοδήματα που βγάζουν σήμερα μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους που έχουν με προτεραιότητα αυτούς που είναι με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν και απλά μετατίθεται η ανασφάλεια σε επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρία Κομνέκα, πρέπει να πάρουν τέτοια μέτρα ουσιαστικής στήριξης και βέβαια έχουμε βάλει και ζήτημα και άλλο να απαγορευτούν αυτό το διάστημα οποιαδήποτε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους. Κατασχέσεις, πληστηριασμοί κλπ. Είναι απαράδεκτο. Πιάνω τη λέξη πληστηριασμοί. Πάω στην πρώτη κατοικία για να προλάβω τον χρόνο. Φαίνεται ότι οι δανειστές δεν δέχονται την πρόταση κυβέρνηση για παράταση μέχρι τέλη του έτους, του τρέχοντος έτους, του ισχύοντος νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και σαν λύση φημολογείται ότι υπάρχει μια πρόταση κυβέρνησης να επιδοτηθούν οι δόσεις των στεγαστηγών αλφα κατοικίας των πολιτών που πλήττονται από τον κορονοϊό. Κάτι τέτοιο θα το στήριζε το κόμμα σας? Το θέμα είναι πραγματικά να μπορέσουν να προστατευτούν
όλοι, γιατί και αυτό το ζήτημα του ποιοι πλήττονται τελικά από τον κορονοϊό έχει φανεί ότι αφήνει πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Σε αυτές τις συνθήκες είναι γενική αναδουλειά, και ακόμα και κλάδοι που μπορεί θεωρητικά να παραμένουν ανοιχτοί έχουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή επιβίωσης, και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει συνολικά να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, να μην τίθεται. Είναι απαράδεκτο σήμερα να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες ότι πώς το λένε, τελειώνοντας το σύνθημα μένουμε σπίτι, κάποιοι άνθρωποι να μην έχουν σπίτι. Ότι θα έπρεπε με βάση και τα εισοδηματικά κριτήρια και τις δυνατότητες που έχει η λαϊκή οικογένεια να στηριχθούν και να μην επιτραπεί κανένας πληστηριασμός σπιτιού. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι αν θέλετε τα πρώτα μέτρα χαλάρωσης έρχονται να ανοίξουν τα δικαστήρια για να γίνονται οι προσημειώσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που φαίνεται ότι είναι η κυβέρνηση που με κάθε τρόπο ενισχύει τις τράπεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τους χαμηλόμισθους, τους μισθωτούς, με χαμηλά εισοδήματα αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που θα βρεθούν την επόμενη μέρα αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν πληρώσει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Ο λαός έχει πληρώσει αρκετά και δεν πρέπει να πληρώσει άλλο. Και κάτι να τελειώσω λίγο με το θέμα του μεταναστευτικού, προσφυγικού. Έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι δεν έδωσε τη δέουσα σημασία σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, οι Ρωμά ή κάποιοι άλλοι. Ενώ σε γενικές γραμμές πήγε πάρα πολύ καλά στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το θέμα του κορονοϊού και να προστατεύσει την υγεία των πολιτών. Ποια είναι η θέση του κομμάτου σας? Εμείς έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι στις προσφυγικές δομές και σε άλλες τέτοιες δομές που συγκεντρώνονται, αν θέλετε, και πολλούς πληθυσμούς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν είχε πάρει κανένα μέτρο προστασίας. Γιατί τώρα το ότι υποτίθεται τηρούνταν κανόνες υγιεινής, ας πούμε, στο κήπ της Μόριας, που διέμεναν 20.000 κάτοικοι σε κοντέινερ και σκηνές, που ούτε ζεστό νερό να πληθούν δεν είχαν, όχι για να πάρθουν άλλα μέτρα. Θεωρούμε ότι ήταν εγκληματική αμέλεια από αυτή την άποψη, που φάνηκε, αν θέλετε, και στην περίπτωση στο Κρανίδιο, που ενώ εκδηλώθηκαν τα πρώτα κρούσματα και υπήρχε πίεση για να εξεταστεί όλος αυτός ο πληθυσμός, περίμεναν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θεωρούμε ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ήταν, αν θέλετε, και στις δομές των νησιών, θα έπρεπε να μεταφερθούν σε χώρους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και οι συνθήκες, αν θέλετε, της καραντίνας, οι συνθήκες με χώρους που μπορούν να εφαρμοστούν συνθήκες υγιεινής και προστασίας και της υγείας και των ίδιων και των εργαζομένων, βέβαια, που έρχονται σε καθημερινά σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους και θα πρέπει και οι ίδιοι να προστατευτούν. Θεωρούμε ότι από αυτή την άποψη δεν λειτουργήσε έγκαιρα η κυβέρνηση και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο τυχαίο, το ότι δεν εκδηλώθηκε ακόμα κρούσμα σε κάποιον από τους καταβλητισμούς στα νησιά, που κανείς δεν ξέρει πότε και αν θα εκδηλωθεί, και οι συνέπειες, και δεν μπορούμε να περιμένουμε στο πότε θα εκδηλωθεί για να πάρουμε μέτρα πρόληψης. Γιατί οι συνέπειες σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτες και για τους ίδιους τους πρόσφυγες και για τους κατοίκους. Κυρία Κομινάκα, να σας ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή δύναμη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με τον κορονοϊό. Καλή δύναμη κυρίως και για όλους, και το λέω ότι για την επόμενη μέρα έχουμε, όλα δείχνουν ότι θα έχουν να παλέψουν για πολλά στην καθημερινότητα. Εδώ, να δούμε αν θα σηκωθεί ο Έλληνας από τον καναπέ του τελικά ή όχι. Για να δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Μεγάλο στοίχημα, φαντάζομαι, για πολλούς. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να αντιδράσει. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.